Πέραν του κοινοτικού, σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση ξεδιπλώνει ένα συνεκτικό πακέτο μέτρων για τη στήριξη τη οικονομία. Ήδη εφαρμόζονται τα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ προωθείται η επανάληψή του για τον Μάιο και τον Ιούνιο. Επομένω, συνολικά τα δημοσιονομικά μέτρα φτάνουν μέχρι και 14 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Επιπλέον, υλοποιούμε ένα πακέτο ενίσχυση τη ρευστότητα των επιχειρήσεων για να ανταπεξέλθουν στι δυσκολίε αυτών των ημερών. Το οποίο ενέρχεται περίπου στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα δηλαδή θα αναπτύξει μέχρι το καλοκαίρι ένα δημοσιονομικό δίχτυ προστασία τη οικονομία ύψου 14 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, και θα θέσει σε κίνηση έναν μοχλό ρευστότητα περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε η υγειονομική κρίση να αφήσει όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία. Ένα συνολικό πακέτο 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου 13% του ΑΕΠ του 2019. Τα μέτρα αντιμετωπίζουν την κρίση όπω εξελίσσεται σήμερα. Όμω, επειδή κανεί δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει την ακριβή διάρκεια τη υγειονομική κρίση, κρατούμε εφεδρείε. Είναι απαραίτητο να τι έχουμε για να πυροδοτήσουμε την άμεση επανακίνηση τη οικονομία. Γιατί, όσο δύσκολο και κρίσιμο είναι να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση, άλλο τόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε τη ζωή μα από εκεί που την αφήσαμε, δηλαδή από ένα σημείο ανάκαμψη. Δηλαδή, μια στρατηγική που διαφυλάσσει τι δουλειέ, τι προοπτικέ των επιχειρήσεων και εγγυάται μια καλύτερη ζωή για όλου. Είναι ώρα δύσκολη. Το καταλαβαίνουμε. Είναι όμω και ώρα ευθύνη. Είναι ώρα σύνεση. Όχι εύκολη πλειοδοσία, ούτε ανεύθυνων υποσχέσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανάσχεση του κορονοϊού, υπογραμμίζεται για μια ακόμη φορά ότι η διαδικασία επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι αργή και μακρόσερτη δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Πάμε πολύ καλύτερα σε σχέση με πολλέ άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, αλλά η έναρξη τη επιστροφή εξαρτάται από όλου μα, καθώ τίποτα δεν έχει κρυθεί οριστικά. Δημοσιεύματα για αποτιθέμενα σχέδια που αφορούν στην άρση μέτρων και περιέχουν διάφορε ημερομηνίε αποτελούν fake news. Είναι παντελώ ανυπόστατα, αβάσιμα και επικίνδυνα. Κάποιοι παίζουν σε βάρο των πολιτών και τη υπομονή του. Και ελάχιστοι αυτοί, α μην ξεχνούν, ότι πέρα από την κοινωνική αναλυγισία που εκπέμπουν, τέτοια κείμενα εμπίπτουν και στις διατάξεις του νόμου περί διακίνησης ψευδών ειδήσεων.